Γεια σας φίλοι μου. 12. 2 και 10 το έλεγαν οι προγονείς μας. Γιατί αυτή η αιμονή των Ελλήνων με το 12. Θα δούμε ότι οι 12 είναι οι μήνες του έτους. Δώδεκα οι ώρες που ανακυκλώνονται. Το 12 είναι ένας ιερός αριθμός. Δώδεκα και οι θεοί, στους οποίους οι Έλληνες απέδωσαν συγκεκριμένες ιδιότητες και δικαιοδοσίες μέσα στον κόσμο τους, συνδεόμενοι με αυτούς. Και κατά την Πυθαγόρια αριθμολογία, μετά το 10, είναι ο αριθμός εκείνος που συνέχει και συνδέει τις τελειότητες της δεκάδος. Σαν να είναι δηλαδή μια επανάληψη της δεκάδος και η επαναφορά της μονάδος και της διάδος. Έτσι στο 12 περατούται και ο κόσμος. Γι' αυτό και το στερεό εκείνο που συμβολοποιεί και περατώνει τον κόσμο είναι το 12έδρον. Το 12έδρον κατά κάποιο τρόπο συνδέεται με τους 12 θεούς και είναι κάθε μία όψης από αυτές που απεικονίζει και μας συνδέει με μία όψη του κόσμου. Έτσι όπως ο κόσμος περατούται δωδεκαεδρικός, έτσι και οι Έλληνες θεώρησαν ως πυρήνα της κοσμοαντιλήψεώς τους, τους 12 θεούς. Το 12 λοιπόν δεν είναι καθόλου ένας τυχαίος αριθμός, αλλά είναι ένας αριθμός ιερός και τον βλέπουμε όλοι οι λαοί του κόσμου να τον μιμούνται στις παραδόσεις τους. Για μας λοιπόν είναι κάτι το ιδιαίτερο και οφείλουμε να τον προσεγγίζουμε με την ανάλογη ιερότητα και την ανάλογη γνώση. Βρισκόμαστε στο Ηραίον της Περαχώρας Κορινθίας. Στην Πειραιά ή Περαιά χώρα, όπως ελέγεται, υπέραν της Κορίνθου χώρα, όπου εδώ υπήρχε και υπάρχει το ιερόν της ακραίας Ήρας. Και της λιμενίας Ήρας. Ακραίας καθότι είναι ακροτήριο και άκρα και λιμενίας καθότι σχηματίζει έναν φυσικό λιμένα. Είναι πανάρχαιο το ιερό και είναι ένα από τα σημαντικότερα ιερέα, δηλαδή ιερά της Ήρας, στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Θα μιλήσουμε για την Ήρα λοιπόν στο Ηραίον της Περαχώρας Κορινθίας. Να θυμηθούμε ότι υπήρχαν και άλλα πολύ σημαντικά ιερέα στην αρχαιότητα, όπως το Ηραίον του Άργους, όπου εκεί μάλιστα οι ιέριες της Ήρας που υπηρετούσαν αποτελούσαν και την χρονολόγηση. Πριν από την χρονολόγηση κατά Ολυμπιάδες, είχαμε τη χρονολόγηση σύμφωνα με την ιέρια που υπηρετούσε στο Ηραίον του Άργους. Πανάρχαιο το ιερό αυτό, Αργία η Ήρα, καθότι λατρευόταν εκεί, και να θυμηθούμε ότι Άργος ελέγεται και ολόκληρη η Πελοπόννησος. Ακολούθως έχουμε το ιερόν της Ήρας στην Ολυμπία. Είναι το περίφημο Ηραίον της Ολυμπίας,
όπου και στη σημερινή αναπαράσταση και αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων άπτεται, σύμφωνα με μια πανάρχαια συνήθεια, η ιερή φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ιερή φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, φίλοι μου, ανάβει μπροστά στο ιερόν της Ήρας. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι συνδέεται και με τους επικελωμένους άθλους. Δεν είναι τυχαίο ότι θεμελιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ο Ήρα Κλής. Το κλέος της Ήρας κατά την συνήθη και πλέον γνωστή ετυμολόγηση, αλλά και είναι αυτή η οποία είναι η τροφός των ηρώων ουσιαστικά, καθότι είναι μια θεότητα του αέρα. Καθώς το ίδιο το όνομά της αποκαλύπτει, Ήρα, 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 Ήρ, επαναλαμβανόμενο το όνομά της, όπως μας λέει ο Σωκράτης τον Κρατήλο, μας αποκαλύπτει και την δικαιοδοσία της και το φυσικό της στοιχείο, που είναι ο αέρας. Άρα μέσω του αέρος, ο ήρος, ο ήρωας, ανέρχεται στα ανώτερα πεδία. Έτσι λοιπόν η Ήρα στην Ολυμπία επιτελούσε αυτή την λειτουργία μαζί φυσικά με τον ύψιστο και μέγιστο Ολύμπιο Δία, του οποίου ο ναός ήταν ο πλέον περίλαμπρος. Υπήρχε επίσης και το ιερέον της Σάμου, σπουδαιότατο ιερό, με ίσως τον μεγαλύτερο βωμό που έχουμε στα αρχαία ιερά μας. Και το νησί της Σάμου θεωρείται και θεωρείται ιερό νησί της Ήρας. Έτσι βλέπουμε ότι συνδέονται οι θεότητες με συγκεκριμένους τόπους, με συγκεκριμένες λατρείες, και από εκεί και πέρα έχουμε πλήθος αρχαία ιερέα, δηλαδή ιερά της Ήρας, όπου υπήρχαν οι Έλληνες και απήκησαν τους διάφορους τόπους, όπως την Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τα παράλια της Μεσογείου, του Ευξήνου Πόντου και όπου αλλού. Τα ιερά σύμβολα λοιπόν μέσω των οποίων μπορούμε να εννοήσουμε την Ήρα είναι πολλά και ποικίλα. Ας ξεκινήσουμε από τα ιερά φυτά της. Η ιερό φυτό της Ήρας θεωρείται ο κρίνος, ο λευκός κρίνος. Και μάλιστα σύμφωνα με μία παράδοση, ερχόμενη σε επικοινωνία και σε επαφή, μυρίζοντας θα λέγαμε εντός εισαγωγικών τον κρίνο αυτό, συνέλαβε τον Άρη. Μία παράδοση την οποία οικειοποιήθηκαν κάποιοι άλλοι μεταγενέστεροι, παρουσιάζοντάς την ως δική τους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κρίνος εκφράζει την καθαρότητα του αέρος και ο Άρης ως θεός του αέρος και αυτός και του πολέμου. Μην ξεχνάμε ότι οι πρόσφατοι πρόγονοί μας, μια-δυο γενιές πριν από εμάς, φώναζαν την πολεμική κραυγή αέρα, στην ουσία επικαλούμενοι τον Άρεα, αέρα και την Ήρα. Τους δώσει δηλαδή εκείνη την ψύχωση, εκείνη την θυμική ενέργεια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός συνοριακού πολέμου. Ο κρίνος, όταν τον βλέπουμε, θα θυμόμαστε και θα συνδεόμαστε με τις δυνάμεις και τις δικαιοδοσίες της Ήρας. Επίσης, είναι ο δίκταμος, θεωρείται ιερό φυτό της Ήρας. Και σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις και η Παπαρούνα, παρότι συνδέεται και με τη Δήμητρα. Η Μύκον, δηλαδή η υπνοφόρος. Τα ιερά δέντρα της. Από τα ιερά δέντρα της, το σημαντικότερο ήταν η ροδιά. Και ο καρπός της ροδιάς, το ρόδι, βλέπουμε ότι και σήμερα το χρησιμοποιούμε στους γάμους, και το σπάσιμο του ροδιού, όταν το νέο ζευγάρι εισέρχεται στον οίκο του, θεωρείται καλοτυχία. Εκφράζει το σύνολο, σαν να είναι συμπυκνωμένα μέσα στον καρπό του ροδιού, όλος ο γαλαξίας. Εδώ μπορούμε να συνδέσουμε και την παράδοση ότι όταν ο Ηρακλής ήταν μωρό, έπρεπε να θυλάσει, να βυζάξει το γάλα της Ήρας. Και αυτό το έκανε ο Ερμής, αυτή τη δύσκολη αποστολή, έτσι λέει ο μύθος και έτσι τα περιγράφει. Και κάποια στιγμή που η Ήρα κοιμόταν, ο Ερμής έθεσε τον μικρό Ηρακλή στο στήθος της Ήρας και θύλασε. Όταν το αντιλήφθη η Ήρα, έκανε μια κίνηση απόδιωξης
του παιδιού, από το στήθος της, και έτσι το γάλα της χύθηκε στο σύμπαν και δημιουργήθηκε ο γαλαξίας. Μία λέξη που τη χρησιμοποιούμε και σήμερα. Ο γαλαξίας λοιπόν είναι το γάλα που προήλθε από τον μαστό της Σύρας, της κοσμικής ψυχής. Από τα ζώα τώρα που αποδίδονταν στην Ήρα, έχουμε αρκετά, ιδίως πτηνά. Το βασικότερο ήταν το παγόνι, το κοινώς λεγόμενο παγόνι που στην αρχαία μας γλώσσα λέγεται ταός. Το παγόνι έχει αυτά τα πολύχρωμα φτερά και πάνω του είναι αποτυπωμένα σαν μάτια, τα μάτια του Άργου. Ο Άργος ήταν ο μυθικός φύλακας της Ιούς και όταν ο Ερμής, κατά το μύθο, φώνευσε τον Άργο αυτόν, τα μάτια του τα πήρε η Ήρα και τα έβαλε πάνω στα φτερά του παγωνιού. Έτσι λοιπόν ο πολυώματος Άργος στα φτερά του παγωνιού μας δείχνει ακριβώς τον πολυώματο και αστερώματο ουρανό. Γιατί η Ήρα μέσα στη σκοτεινιά της νύχτας είναι ακριβώς τα μάτια των αστεριών, ο πολυώματος ουρανός, ο αστερώματος εθέρας. Και η κραυγή του παγωνιού και ο τρόπος που διαβιώνει επίσης μας παραπέμπει στις δικαιοδοσίες της Ήρας. Ακόμα και σήμερα, αν κάνουμε μια περιήγηση στο Άργος, θα συναντήσουμε πολλά παγόνια που περιέργως διατηρούνται, χωρίς οι κάτοικοι ίσως να το συνειδητοποιούν. Τα φτερά του παγωνιού επίσης θεωρούνται καλοτυχία για αυτούς που τα έχουν και βεβαίως χρησιμοποιούνται και για τις τελετουργίες της Ήρας, καθώς καθαρίζουν τον αέρα από αρνητικές ενέργειες. Άλλο πτηνό σημαντικό της Ήρας είναι ο πελαργός. Στην κοινή μας γλώσσα ξέρουμε και λέμε ότι τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός. Και έχουμε εκείνη την εικόνα του πελαργού που κρατάει μπροστά στη μύτη του ένα μωρό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει αυτό διότι η Ήρα εφορεύει πάνω στις γεννήσεις. Και βεβαίως τα μωρά που φέρνει η Ήρα μέσω του πελαργού είναι ουράνιες ψυχές που κατέρχονται για να ενσαρκωθούν και να επιτελέσουν ένα έργο εδώ στον γήινο χώρο που βρισκόμαστε. Ο πελαργός επίσης εκφράζει την στοργή. Είναι το πτηνό εκείνο που προσέχει τους γέροντες γονείς του και γι' αυτό υπήρχε και μια άλλη λέξη που να το χαρακτηρίζει, λέξη στόργος. Στόργος και έμεινε στα αγγλικά η λέξη stork. Stork, στόρκος, η εναλλαγή των ουρανικών συμφώνων κ-γ-χ, μας κάνει λοιπόν τον στόργο στόρκο. Και έτσι έχουμε το στόρκ και νομίζουμε ότι είναι μια ξένη λέξη. Εκφράζει δηλαδή το πτηνό της στοργής προς τους οικείους. Και βεβαίως βλέπουμε ότι ο πελαργός φτιάχνει τις φωλές του στις πεδιάδες. Είναι ένα πτηνό που κυνηγάει πολύ και καθαρίζει την περιοχή από τα φίδια. Μάλιστα υπήρχε η παράδοση ότι κάποτε στη Θεσσαλία εμφανίστηκαν πάρα πολλά φίδια και οι άνθρωποι είχαν πρόβλημα καθώς τους τσιμπούσαν και είχαν και θανάτους. Ζητώντας λοιπόν τη βοήθεια των θεών, εμφανίστηκε ένας σμήνος πελαργών. Αυτή την ιστορία την αναφέρει ο Πλούταρχος. Και αυτό το σμήνος πελαργών μέσα σε λίγες μέρες καθάρισε όλη τη Θεσσαλία από τα δηλητηριώδη φίδια. Και έτσι οι Θεσσαλοί θέσπισαν νόμο, όποιος αποκτήνει πελαργών είναι σαν να αποκτήνει άνθρωπον και να τιμωρείται με την ίδια ποινή. Και καθιέρωσαν βέβαια την λατρεία αυτού του πτηνού. Ακόμα και σήμερα αν περιηγηθούμε στη Θεσσαλία θα συναντήσουμε σε πάρα πολλά χωριά παιδινά, πάνω σε στήλους της ΔΕΗ, πάνω σε υψηλά, σε καμπαναριά, τις φωλιές των πελαργών. Άλλο πτηνό της Ήρας που συνδέεται με τις δικαιοδοσίες της είναι ο κούκος, ο οποίος ξέρουμε φέρνει την άνοιξη. Ένας κούκος βέβαια δεν φέρνει την άνοιξη, λέει ο λαός, αλλά οι πολλοί. Και ο κούκος στην αρχαία μας γλώσσα λέγεται κόκκιγας. Και ο κόκκιγας πάλι είναι ένα σημείο του σώματος, στη βάση της σπονδυλικής στήλης.
Οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε ότι εδώ κρύβεται ένας βαθύς συμβολισμός, φίλοι μου, που έχει να κάνει με την ενέργεια εκείνη που σε άλλες παραδόσεις λέγεται κουνταλίνη. Οι Έλληνες την έλεγαν σπήραμα, συσπειρωμένη δύναμη δηλαδή, η οποία δράζεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης και όταν με κατάλληλες εργασίες και ασκήσεις καταφέρει να ανέλθει σπυροειδώς και να φτάσει στην κεφαλή, τότε ο κόκκιγας, κούκος, κάθεται στην κεφαλή και ολοκληρώνεται η εξέλιξη του ανθρώπου και ο άνθρωπος από απλός άνθρωπος και συνηθισμένος γίνεται ήρωας. Γι' αυτό και ένα από τα σύμβολα της Ήρας, τα οποία λέει ο Παυσανίας ότι κρατούσε η Ήρα στο υπέροχο άγαλμα που υπήρχε στο Ηραίον του Άργους, κρατούσε ένα σκύπτρο με σπυροειδή ράβδο και στην κορυφή είχαμε ένα αυγό και πάνω στο αυγό αυτό καθόταν ένας κόκκιγας. Αντιλαμβάνομαστε τώρα τον βαθύ συμβολισμό αυτού του συμβόλου και από την άλλη μεριά βλέπουμε συχνά η Ήρα να κρατάει ένα δίσκο που σημαίνει δηλαδή τον κύκλο του παντός. Είναι δηλαδή η ψυχή του παντός, άρα αυτή κρατάει τον δίσκο του παντός. Πολλές είναι οι προσωνυμίες που αποδόθηκαν στην Ήρα. Αργία, ακραία, λιμενία εδώ. Στον ορφικό της ύμνο μπορούμε να αντιληφθούμε πάρα πολλές δικαιοδοσίες και εργασίες που κάνει και πώς σχετίζεται με τη δική μας ζωή σήμερα. Δεν είναι κάτι που αφορά την αρχαιολογία ή την αρχαιολατρία ή τη μυθολογία. Είναι μια κατάσταση που την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Είναι αυτή που κατοικεί στους κιανούς κόλπους, λέει ο Θεάς, δηλαδή στον ουρανό. Γι' αυτό και το χρώμα της είναι το ουρανί. Είναι το ανοιχτό μπλε του ουρανού. Και είναι αερόμορφη, δηλαδή έχει τη μορφή του αέρα. Και τι κάνει σε μας, μας δίνει ψυχοτρόφες αύρες και προσινείς. Προσινείς σημαίνει κατάλληλη για το εξελικτικό μας επίπεδο. Γι' αυτό και λατρεύτηκε λοιπόν ως ακραία, λιμενία και στα ιερά της γνωρίζουμε ότι γίνονταν καθαρμοί. Και αν επισκεφτεί κανείς ένα Ηραίον όπως αυτό το πανέμορφο τοπίο του Ηραίου της Περαχώρας, θα νιώσει ο ίδιος στο σώμα του και στην ψυχή του και στο πνεύμα του αυτή την καθαρτήρια και ψυχοτρόφα λειτουργία της προσινούς προσλήψεως του αέρος. Διότι μέσω του αέρος συνδεόμαστε με τη ζωή, φίλοι μου. Όταν γεννιόμαστε, παίρνουμε την πρώτη μας ανάσα. Και γι' αυτό ίσως κλαίμε, διότι αυτό ακριβώς το κλάμα είναι ένα σοκ, μια δηλαδή κατάσταση έντονη που βιώνουμε στην επαφή μας με το στοιχείο του αέρος. Και ερχόμενοι σε επαφή με το στοιχείο του αέρος, όπως μας το λέει και ο ορφικός της ύμνος, χωρίς γαρσέθεν ουδέν όλος ζωής φύσιν έγνω. Αν δεν έρθει κανείς σε γνώση, σε επαφή, σε ενόηση των λειτουργιών και των δικαιοδοσιών της Ήρας, της παγκόσμιας ψυχής, της Ολύμπιας αυτής και γαλήνιας θεάς, δεν μπορεί να γνωρίσει τη φύση της ζωής. Μπαίνουμε στη ζωή εισπνέοντας τον αέρα της Ήρας και εξερχόμεθα του επιγείου βίου, όπως λέμε, πνέοντας τα λίστια, δηλαδή εκπνέοντας. Και όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή, λέμε πολύ απλά εξέπνευσε, δηλαδή άφησε την τελευταία του πνοή. Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι η σύνδεσή μας με το στοιχείο του αέρα είναι αυτή ακριβώς που μας διατηρεί στη ζωή. Άρα το να εισπνέουμε, να εκπνέουμε και με μία λέξη να αναπνέουμε, εκφράζοντας την κοινή λειτουργία της εισπνοής και της εκπνοής, μπορούμε εν το παρόντι, εδώ και τώρα δηλαδή, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας δίνει η Ήρα και τι είναι η ωφέλεια η δική μας σήμερα, πέρα από θρησκευτικές προσεγγίσεις, πέρα από τυπολατρίες και πέρα από ιδεολογικές αγγυλώσεις, να αντιληφθούμε τη ζωντανή, την άμεση, τη ζώσα προσέγγιση της παραδόσεώς μας μέσα από τα ιερά σύμβολα, μέσα από τη σύνδεση με το φυτικό βασίλειο, με το ζωικό βασίλειο
και με την ανθρώπινη κατάσταση. Ούτως ώστε να έχουμε βάσιμες ελπίδες, ζώσες προοπτικές, να συνδεθούμε με τα ανώτερα επίπεδα και την θεία εξέλιξη. Την οποία εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας αγαπητοί μου φίλοι. Να είστε καλά.